Τι τους εκάμασι, τι εγίνασι. Ούτε μισό χρόνο δεν ήμασταν παντρεμένοι. Εκείνη τη μαύρη μέρα κόπηκε το νοσί μου στα δύο, μαζί και η ζωή μου. Τι τους εκάμασι, τι εγίνασι. Μόλις έμαθα ότι πλησίασαν οι Τούρκοι στο χωριό, έφυγα βιαστικά από τη δουλειά μου για να βρω τη γυναίκα μου να δούμε τι θα κάνουμε. Έξω από το χωριό έπεσε Τούρκη περίπολο. Τα όπλα με συμβάδευαν. Τους κοίταξα στα μάτια και το μόνο που μου ήρθε στο μυαλό να κάνω ήταν να σηκώσω το χέρι και να του δείξω τη Βέρα. Στο ρημαδικό τάφο που βρίσκομαι δεν έχουμε ζωή με τη Βέρα. Τι τους εκάμασι, τι εγίνασι. Τι τους εκάμασι, τι εγίνασι. Το παλικάρι μου δεν ήταν ούτε 18 χρονών. Την καταραμένη κυνημαία τον κάλεσαν στο πόστο του στην εθνοφορά. Από τότε δεν τον ξαναείδα. Καρτερώτον κάθε μέρα. Τι τους εκάμασι, τι εγίνασι. Στο ραδιόφωνο ακούσαμε για εισβολή. Πριν καταλάβουμε τι γίνεται, ήρθε ένας αξιωματικός με ένα ζυπάκι και πήρε εμένα και άλλους 5. Φτάσαμε στο φυλάκιο και βλέπουμε ότι είμαστε σχεδόν άοπλοι. Όταν άρχισαν να πέφτουν οι πρώτες σφαίρες των Τούρκων, εμείς δεν μπορέσαμε να μηθούμε. Εκεί επέσαμε όλοι. Τι τους εκάμασι, τι εγίνασι. Τι τους εκάμασι, τι εγίνασι. Ο αδερφός μου είχε φύγει από Βρεδής για να πάει στο κτήμα στη Κερίνια. Την άλλη μέρα έγινε εισβολή. Το μόνο που μάθαμε από κάποιον που γλίτωσε είναι ότι από το κτήμα ακούστηκαν κάμποσοι πυροβολισμοί. Τι τους εκάμασι, τι εγίνασι. Πότισα τις λεμονιές μας. Ξαφνικά άκουσα πυροβολητό και θόρυβο αυτοκινήτων. Βγήκα στον δρόμο με τους εργάτες μας να δούμε τι συμβαίνει. Ούτε που καταλάβουμε από πού ήρθαν οι σφαίρες που μας σκότωσαν. Μας έριξαν σε ένα χαντάκι. Δεν μας βρήκε ποτέ κανείς. Τι τους εκάμασι, τι εγίνασι. Τι τους εκάμασι, τι εγίνασι. Ο πατέρας μου ήταν το στήριγμά μας. Μόνο αυτόν είχαμε. Εκείνη τη μαύρη μέρα έβαλε εμένα και τα αδέρφια μου σε ένα λεωφορείο να πάμε νότια να γλιτώσουμε. Εκείνος πήγε με τους συντρόφους του να πολεμήσει. Εμείς επιζήσαμε. Τι τους εκάμασι, τι εγίνασι. Αφού ρίξαμε και την τελευταία σφαίρα που είχαμε, παραδοθήκαμε. Μας φόρτωσαν σε καρότσα χωρίς να ξέραμε που μας πήγαιναν. Μας έβαλαν σε πλοίο, σε φορτηγό τρένο, σε κλούβα. Μέρες μετά βρεθήκαμε σε ένα άγνωστο μέρος κάπου στην Τουρκία. Χωρίς δίκη βρέθηκα στη φυλακή. Άντεξα στο κελί 25 χρόνια. Τώρα βρίσκομαι σε έναν τάφο μακριά από την πατρίδα μου. Τι τους εκάμασι, τι εγίνασι. Τι τους εκάμασι, τι εγίνασι. Χρόνια ζω με το κλίμα του παιδιού μου. Με κρατάει ζωντανή η ελπίδα, μήπως και τον ξαναδώ. Αλλά τι τους εκάμασι, τι εγίνασι. 50 χρόνια είμαι σε ένα κελί, κάπου στα βάθη της Τουρκίας. Ούτε θυμάμαι πως βρέθηκα εδώ. Ξέχασα τη γλώσσα μου, ξέχασα το όνομά μου, ξέχασα το πρόσωπο της μάνας μου. 50 χρόνια ζωντανός νεκρός. Τι τους εκάμασι, τι εγίνασι.